σελίδα 838 από το βιβλίο Ζαχαρία του Προφήτου, θήτα κεφάλαιο, 9 κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Σελίδα 838, θήτα κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Χαίρε σφόδρα θύγατερ Σιών, αλλάλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ, ειδού ο βασιλεύσου έρχεται προσέ, αυτός είναι δίκαιος και σώζον, πραής και καθήμενος επί όνου και επί πόλου Υιού υποζυγίου. Και θέλω εξολοθρεύσει την άμαξαν από του Εφραήμ και τον ύπον από της Ιερουσαλήμ και θέλει εξολοθρευθεί το τόξον των πολεμικών. Και αυτός θέλει λαλήσει ειρήνη προς τα έθνη. Και η εξουσία αυτού θέλει είστε από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμού έως των περάτων της γης. Και περισσούδια το αίμα της διαθήκης εγώ εξήγαγον τους δεσμίους σου, εκλάκου ανίδρου επιστρέψατε εις το οχύρωμα, δέσμοι της ελπίδος, έτι και σήμερον κηρύττω, ότι θέλω ανταποδώσει διπλά εις σε. Αμήν. Ο προφητικός λόγος που αποκαλύπτει πράγματα τα οποία οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν αλλά ούτε και μπορούν ποτέ να φανταστούν. Απ' αρχής λοιπόν στο προφητικό λόγο είχε προφητευθεί ότι η Παρθένος θα γεννήσει Υιόν. Απ' αρχής ο προφητικός λόγος είχε αποκαλύψει και φανερώσει στους ανθρώπους ότι ο Μεσσίας έρχεται για να σώσει το λαό του Θεού. Και απ' αρχής ο προφητικός λόγος περιγράφει, όπως διαβάζουμε σήμερα, την είσοδο του Μεσσία στην αγαπημένη πόλη την οποία αυτός εξέλεξε και έθεσε εκεί τον μοναδικό ναό που ο Θεός έδωσε κατευθύνσεις, εντολές σε λεπτομέρεια να οικοδομηθεί τον μοναδικό ναό του Θεού. Και τώρα προβλέπει την είσοδο του Μεσσία στην Ιερουσαλήμ αλλά και στο ναό. Είναι μία είσοδος που καθώς περιμένουν το βασιλιά, ο λαός Ισραήλ περιμένει έναν ένδοξο βασιλιά να εισέλθει που θα τους ελευθερώσει. Και εδώ είναι το μεγάλο λάθος των ανθρώπων, που θα τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Ο άνθρωπος όταν διαβάζει το Λόγο του Θεού τον συνδυάζει, και αυτό είναι το μεγάλο και επικίνδυνο λάθος, με τα γεγονότα τα οποία ζει. Όμως ο Λόγος του Θεού είναι, αδελφοί αγαπητοί, πάνω από τα γεγονότα μας. Ο Λόγος του Θεού είναι η Θεία Πρόνοια και το μεγαλειώδες έργο του Θεού που είναι πολύ πάνω από τις λογικές των ανθρώπων, τις εμπειρίες των ανθρώπων και τις σκέψεις των ανθρώπων. Περιμένει ο λαός Ισραήλ γιατί χρονικά είναι προσδιορισμένη η είσοδος και ξέρουν ότι έρχεται ο Μεσσίας. Περιμένει λοιπόν τον Μεσσία να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Αλλά δεν είναι αυτό που έχει πει ο Θεός. Ο Θεός έχει πει να τους ελευθερώσει από το διάβολο, από την αμαρτία. Και όχι μόνο αυτό, περιμένουν και έναν μεγαλόπρεπο βασιλιά που θα εισέλθει. Όμως, έτσι περιμένουν, άλλα όμως έχει προφητεύσει ο Θεός. Γιατί έτσι νομίζουν. Πόσο σημαντικό είναι, αδερφοί αγαπητοί, να μην προσδιορίζουμε το Λόγο του Θεού σε αυτά που νομίζουμε. Αλλά να περιμένουμε ο Θεός να μας φανερώνει το εύρος, το πλάτος, το μήκος, το βάθος του θελήματος του Θεού. Που δεν περιορίζεται από ανθρώπινα όρια και λογικές και συναισθήματα. Και έτσι λοιπόν τώρα για το Μεσσία
για το βασιλιά της Ιερουσαλήμ, για το βασιλιά της Ιών, ο Λόγος του Θεού λέει χαίρε σφόδρα και αλάλαζε θύγατερ Ιερουσαλήμ, γιατί ο βασιλιάς σου έρχεται και έρχεται προς εσένα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να δώσουμε σημασία, πιστεύω ότι είναι όλο το μήνυμα. Ο Χριστός έρχεται προς εσένα. Ο Μεσσίας έρχεται προς εσένα. Σε σένα, την οικογένειά σου. Όχι για να κάνει αυτά τα οποία εσύ νομίζεις ή θέλεις, για να κάνει αυτά τα οποία η αγάπη του Θεού έχει προσδιορισμένα για σένα. Δηλαδή, μη μικραίνουμε το Χριστό με τη σκέψη μας, με τη λογική μας, αλλά να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας αποκαλύψει και να μας φανερώσει τη δόξα και τη δύναμή Του, καθώς ο Θεός Τον αποστέλει σε μένα, σε σένα. Ας Τον ενάρθει να δεις τι θα κάνει, τι θα σου πει, να σου φανερώσει τα σχέδιά Του, να σου αποκαλύψει τη δόξα Του. Μην Τον περιμένεις έτσι πως θέλεις εσύ. Ας Τον ενάρθει έτσι πως έχει αποφασίσει Αυτός. Γιατί ο βασιλεύς έρχεται δίκαιος εν δικαιοσύνη. Δεν έρχεται με ανθρώπινη δικαιοσύνη που είναι σάρι παροϊμάτιο. Έρχεται με ουράνια, αιώνια δικαιοσύνη. Και έρχεται σώζον. Η πρόθεσή του είναι να σώσει. Και όχι μόνο σώζον συνεχόμενα. Γιατί χρειαζόμαστε συνεχόμενη σωτηρία. Χρειαζόμαστε συνεχόμενη επέμβαση του Θεού στη ζωή μας. Έρχεται λοιπόν ο βασιλιάς σου. Είναι βασιλιάς σου. Έρχεται ο βασιλιάς σου εν τη δικαιοσύνη αυτού, όχι τη δική σου δικαιοσύνη, για να σε σώζει, όχι για να σε σώσει, για να σε σώζει. Πραείς, δεν έρχεται να θυμώσει, αγριεμένος, οργισμένος. Με πραότητα έρχεται, με γλυκύτητα, με τρυφερότητα. Και καθήμενος επιώνου και πόλου Ιού υποζυγίου και ταπεινός. Δεν έρχεται να σου τεντώσει το δάχτυλο και να σε μαλώσει. Έρχεται να σε παρηγορήσει, να σε ενισχύσει, να σου αποκαλύψει μεγαλεία, θαυμάσια και τεράστια, για τα οποία ο Θεός Τον απέστειλε να έλθει. Αδελφοί, έτσι να Τον δεχτούμε το Χριστό σήμερα. Ήθε σήμερα να είναι η μέρα που δεχόμαστε το Χριστό, καθώς είναι δίκαιος, σώζον, πραείς και ταπεινός. Πολλές φορές περιμένουμε το Θεό να έρθει μέσα από σεισμό. Δεν έρχεται. Μέσα από αέρα δυνατό. Δεν έρχεται. Μέσα από φωτιά μεγάλη. Δεν έρχεται. Και έρχεται καθώς εμείς δεν τον περιμένουμε, σαν απαλό αεράκι. Δίκαιος, σώζον, πραείς, ταπεινός, γλυκός, τρυφερός, γεμάτος από αγάπη. Έτσι θα έρθει. Έτσι να τον περιμένεις. Δυστυχώς η Ιερουσαλήμ δεν το κατάλαβε. Αλλιώς τον περίμενε. Και είναι φοβερό. Πώς να το βγάλω από την καρδιά μου. Είναι φοβερό να έρχεται ο Χριστός και να μην τον αναγνωρίζεις ότι είναι αυτός. Γιατί τον περιμένεις κάπως αλλιώς. Τον περιμένεις άγριο, δυνατό, σκληρό. Δεν είναι. Είναι απαλός, τρυφερός, σώζον, πραείς, ταπεινότατος. Πάνω σε γαϊδουράκι θα έρθει. Δεν θα έρθει σε ένα πολυτελές άλογο, είναι φοβερό αμάξι. Σε γαϊδουράκι θα έρθει. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα να ταπεινωθούμε για να δεχθούμε αυτόν που ο Θεός στέλνει, που είναι ο ταπεινός.
αν δεν ταπεινωθεί η ψυχή σου να τον δεχθεί όπως είναι, αλλά τον περιμένει έτσι όπως τον φαντάζεται, θα περάσει και θα τον καταλάβεις. Τι κρίμα. Πέρασε και δεν τον κατάλαβε η Ιερουσαλήμ. Εισήλθε και δεν τον γνώρισε. Και αν δεν γνωρίσεις τον Χριστό όταν έρχεται καθώς Αυτός έρχεται, από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Δεν είναι καθόλου ευχάριστα για τη ζωή σου, για την οικογένειά σου, για την Εκκλησία και για την Ιερουσαλήμ τότε. Καταστροφή ήρθε. Ο Χριστός ήρθε, έτσι είπε ο ίδιος. Ήρθα πρώτα για τα πολλολότα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Και αυτοί δεν τον εγνώρισαν. Δεν τον κατάλαβαν. Δεν έρχεται, αδερφοί αγαπητοί, με μεγαλοπρέπεια ανθρώπινη. Έρχεται με δόξα ουράνια. Και η δόξα η ουράνια είναι ταπεινοφροσύνη, γλυκύτητα, τρυφερότητα. Αλλά το επόμενο μήνυμα, μοιάσε στο Χριστό. Έτσι να πλησιάζεις κι εσύ αυτούς στους οποίους σε στέλνει ο Χριστός. Για να έχεις αποτελέσματα, καρποφορία και ευλογία. Πώς πλησιάζεις τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τα παιδάκια σου, τα εγγονάκια σου, τον αδελφό σου, τους συναδέλφους σου. Εάν θέλεις να κερδίσεις την εύνοια του Θεού, τη χάρη του Θεού και καρπό πολύ και ο καρπός σου να μένει, λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Να τον μιμηθούμε. Να τον μιμηθούμε κατά πάντα. Μην μπαίνουμε μέσα όπου και να πηγαίνουμε, όπου και να μας στέλνει ο Χριστός, ζητώντας δόξα, εκφράζοντας τη δόξα την ανθρώπινη, αλλά να πλησιάζουμε καβάλα σε γαϊδουράκι και μάλιστα μικρό, που δείχνει την καθυπερβολή ταπείνωση, το φρόνημα του Χριστού, που εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε ότι κάποιος του άρπαξε τη δόξα του. Μην το πιστέψεις αυτό. Ο Χριστός δεν θα σου αρπάξει τη δόξα σου. Όταν σου λέει να παρνηθείς τον εαυτό σου, δεν θα σου αρπάξει τίποτα. Ούτε τη δόξα σου, ούτε τη φήμη σου, ούτε τίποτα. Θα σου δώσει. Δεν θέλει να σου πάρει ο Χριστός. Δεν θέλει να του δώσεις. Θέλει να τον πλησιάσεις για να σου δώσει. Για να σου δώσει την αγάπη του. Να σου δώσει το λόγο του. Να σου φανερώσει τα σχέδιά του. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, ο Απόστολος Ιάκωβος λέει, όποιος δεν έχει έλεος θα βρεθεί ένοχος στην κρίση. Ο Χριστός είναι λεήμων, ικτήρμων, πολύ εύσπλαχνος, ταπεινός, γλυκής. Το μήνυμα λοιπόν σήμερα είναι να μας μεταμορφώσει ο Θεός και να μας χαρίσει το χαρακτήρα του Χριστού, τη συμπεριφορά του Χριστού. Να μας μεταμορφώσει ο Χριστός και να μας δώσει την εικόνα του Χριστού. Να μας δώσει την αγάπη του Χριστού. Να μας δώσει τη χάρη του Χριστού, το έλεος του Χριστού, να μας δώσει τη ζωή του Χριστού. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σημαντικό τις έσχατες αυτές οι μέρες είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Γιατί όλος ο κόσμος βρίσκεται σε καιρούς κακούς. Και σας το λέω με τα βεβαιότητος, θλίψεις, κατήφια, αγωνία, απελπισία, θα καταλάβει όλο τον κόσμο και την πατρίδα μας. Μόνο όσοι δέχονται το Χριστό καθώς είναι, αυτούς ο Χριστός θα οδηγεί σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως.
Αυτούς, σε αυτούς ο Χριστός θα είναι ο καλός ο βοσκός. Σε αυτούς ανέτειλε φως υπερβαίνων τη λαμπρότητα του ηλίου που είναι ο Χριστός. Σε αυτούς ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης που είναι ο Χριστός. Αλλά, άρα το σκοτάδι δεν θα σε καταφθάσει. Φως θα είναι στη ζωή σου. Μέσα στα βαθιά μεσάνυχτα, σε σένα θα λάμπει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Είναι η μεγάλη διαφορά των εσχάτων ημερών, την οποία μόνο ο Χριστός την κάνει σε αυτούς που τον περιμένουν, αλλά τον περιμένουν σωστά. Όχι όπως η Σιών περίμενε το βασιλιά της, το Μεσσία της, έτσι όπως αυτή ήθελε. Γιατί ήρθε καταστροφή. Αλλά όπως τον περίμεναν οι ταπεινοί, οι φρόνιμοι, οι ήσυχοι, που γνώριζαν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έρχεται. Έτσι, και σας παρακαλώ μια φορά ακόμη ακούστε το, ο Χριστός δεν θα έρθει έτσι όπως τον περιμένετε στη ζωή σας. Το πω πιο καλά. Ο Χριστός δεν θα έρθει έτσι πως τον περιμένεις. Γιατί οι βουλές σου δεν είναι βουλές του Θεού. Η οδή σου δεν είναι οδή του Θεού. Δεν θα έρθει έτσι όπως τον περιμένεις. Δεν θα κάνει αυτά τα οποία νομίζεις. Ο Χριστός θα κάνει υπερπάντα από όσα νομίζεις, πιστεύεις, φαντάζεσαι. Αλλά κατά τη δύναμη του Θεού που θα ενεργείται μέσα σου, μέσα σου. Και πώς θα έρχεται η δύναμη του Θεού και θα ενεργείται μέσα σου? Όταν κατανοήσεις ότι όταν αληθινά είσαι αδύνατος, τότε είναι δυνατός ο Θεός στη ζωή σου. Και να το πω τώρα πιο απλά, όταν κατανοήσεις ότι είσαι εντελώς αδύνατος, γιατί είμαστε, καμία δύναμη, καμία ισχύ δεν υπάρχει στη ζωή μας, στον εαυτό μας. Απόλυτος και πλήρης αδυναμία. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επαναλαμβάνω, απόλυτος και πλήρης αδυναμία. Όταν το κατανοήσεις και το αποδεχτείς, τότε ο Θεός θα κάνει υπερπάντα όσα νοούμε ή ζητούμε κατά τη δύναμη τη δική του που ενεργεί μέσα μας. Ας αφήσουμε λοιπόν τη δύναμη του Θεού να ενεργήσει μέσα μας δια του Ιησού Χριστού, ομολογώντας ότι είμαστε άθλοι, ουτιδανοί, τυποτένοι, άχρηστοι, για τίποτα δεν κάνουμε, κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου, δεν είμαστε, δεν είσαι, δεν είμαι τίποτα. Και όταν το πιστέψεις, αφού το καταλάβεις, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, δεν είναι μία πίστη έτσι αόριστη, είναι μία βεβαίωση, πληροφορία πίστεως, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων, γιατί πολλές φορές βλέπουμε τη δύναμή μας, η οποία είναι ανύπαρκτη, γιατί βλέπουμε με φαντασία. Όταν συνειδητοποιήσουμε την απόλυτη αδυναμία μας σε όλα, τότε θα αποκαλυφθεί στη ζωή μας το υπερβάλλον μέγεθος της δόξης του Θεού, της δύναμης του Θεού, της αγάπης του Θεού. Τότε θα αποκαλυφθεί στη ζωή μας το απάβγασμα της δόξης του Θεού που είναι ο Ιησούς, ο Ναζωραίος. Αμήν. Κύριε μου, βοήθησέ μας να μας...